Έκπληξη και απορία προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε όσους διέρχονταν στο Δημαρχείο Ζακύνθου, καθώς είδαν απαγορευτικές κόκκινες κορδέλες στο πεζοδρόμιο κάτω από τα μπαλκόνια. Είχαν μπει εκεί για να προειδοποιήσουν ότι έπεφταν σοφάδες από το κτίριο. Και συνεργεία ειδικά γκρέμισαν οπουδήποτε χρειαζόταν αυτές τις πτώσεις για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Ευτυχώς τα κομμάτια έπεσαν πολύ πρωί πριν καν ανοίξει το Δημαρχείο, αλλιώς εάν αυτό συνέβαινε αργότερα η πιθανότητα να τραυματιστεί κάποιος διερχόμενος ήταν πολύ μεγάλη. Όλο το κτίριο έχει γενικά θέμα και μέσα και έξω. Δεν έχει συντηρηθεί ποτέ από την κατασκευή του τα τελευταία χρόνια. Χρήζει άμεσης επισκευής, γιατί όπως είπα και πριν μέσα υπάρχουν και μέσα προβλήματα, μπάζει νερά. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου επιδιορθώνουν τις ζημιές, ενώ ελέγχουν και άλλα σημεία του κτηρίου που χρήζουν επισκευής. Οι τεχνικές υπηρεσίες που έκαναν την επίβλεψη δεν βρίσκουν κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, όμως νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση όλο το κτίριο για να αποφύγουμε κάποια δυσάρεστη κατάσταση. Υπάλληλος του Δήμου επεσήμανε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στο κτίριο για να μην υπάρξουν τραυματισμοί στο μέλλον.